που ήθελα να πω και είναι δικό μου αυτό, αλλά δεν θέλω να το αναφέρετε από εδώ και από εκεί, είναι ότι η πρεσβυτέρα μας, που τόσο πολύ σας αγαπάει, βγήκε θετική στην αρχή της εβδομάδας. Ο παπάς, για να μπορεί σήμερα να λειτουργήσει μαζί σας, έφυγε και πήγε στο σπίτι του που έχει στον Τρίλοφο. Έκανα όλα τα τεστ όλη την εβδομάδα και χτες και προχτές ήταν αρνητικά και τέτοιο μπόρεσε και είναι σήμερα ανάμεσά σας. Η παπαδιά είναι καλά, είχε λίγο στην αρχή πυρετό, τώρα είναι καλά μας. Δόξα τω Θεώ. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω, και αυτό είναι δικό μου πρώτα, ότι την ερχόμενη Κυριακή στον Άγιο Χαράλαμπο θα είναι ο δεσπότης μας. Εγώ σε αυτόν τον δεσπότη χρωστάω πολλά. Και το πρώτο και βασικό που χρωστάω είναι ότι μ' αγάπησε από την πρώτη στιγμή τόσο πολύ, που πρώτον μου έδωσε αυτές τις δύο ενορίες, που ήταν το όνειρό μου από φοιτητής, που ερχόμουν εδώ και έψαλα, θα είχα βάλει σκοπό και στόχο κάποτε να έρθω και να μείνω εδώ. Και είδατε ότι τα όνειρά μου τα εφάρμοσα, τα έκανα πράξη. Και είμαι ανάμεσά σας και σας αγαπάω πολύ. Γι' αυτό θα ήθελα να είστε μετά αύριο να του πείτε ένα ευχαριστώ. Γι' αυτήν μας την αγάπη, γι' αυτήν μας τη συνάντηση, γι' αυτήν μας τη συνύπαρξη. Εγώ δεν θα την ξεχνάω ποτέ και θέλω να μείνω για πάντα σε αυτόν τον τόπο που είναι τόσο όμορφος και τόσο υπέροχος και σαν τόπος, αλλά και σαν καρδιές σας. Το τρίτο να σας πω και τις ευχαριστίες που ήμασταν μαζί όλη τη μεγάλη εβδομάδα εδώ και την Ανάσταση και όλα αυτά, που με γεμίσατε, γι' αυτό σας είπα, σας αγαπώ πολύ, διότι έχετε βρει τον τρόπο να γεμίζετε πάντα την καρδιά μου. Να ευχαριστήσω και όσους κοπίασαν τις μεγάλες τις μέρες και συνεχίζουν να κοπιάζουν και βλέπετε ότι έξω στολίζουμε τον ναό, πιστεύω να σας αρέσει τόσο όμορφα που θέλουμε να τον τελειώσουμε. Είχαμε και την πίσω πλευρά να μην την κάνουμε τώρα. Αλλά στο τέλος λέμε όλοι μαζί τον ναό, κάποιοι κάπως θα βρεθούν να δώσουν 5 δεκάρες ο καθένας για να τον τελειώσουμε και να τον χαιρόμαστε. Σήμερα είναι μια μέρα για την εκκλησία μας που δείχνει πολλές ομορφιές. Η πρώτη ομορφιά θα ξεκινήσω από το τέλος προς την αρχή, ενώ πάντα πρέπει να ξεκινάμε από το Χριστού τα γεγονότα. Εγώ θα ξεκινήσω από την δεύτερη γιορτή που έχει σήμερα. Η δεύτερη γιορτή είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ του Μανταμάδου. Σήμερα γίνεται χαμός εκεί. Το είδατε λίγο στο ίντερνετ πόσα άτομα από χιλιάδες κόσμων πάει να προσκυνήσει. Τι, τον Αρχάγγελο. Ο Αρχάγγελος είναι σύμβολο για τον τόπο μας, για την Ελλάδα μας. Πώς ήρθε να μπει εκεί, στο ακριτικό μας το νησί, και να προστατεύει τον τόπο εκείνο. Αλλά να προστατεύει και το Αιγαίο μας, να προστατεύει και τον τόπο μας, να μας προστατεύει όλοι. Δεν σας κρύβω ότι η δεύτερη αγάπη του τόπου, μετά την Σαρακίνα και τον Άγιο Χαράλαμπο που είναι εδώ μαζί σας, η δεύτερη μου αγάπη είναι η Λέσβος και η Μυτιλίνη. Πραγματικά την αγαπάω, πραγματικά θέλω να βρίσκομαι συχνά εκεί και πραγματικά, μωρέ, είναι ένας τόπος ευλογημένος. Θα προσπαθήσω μέσα στο καλοκαίρι να κάνουμε μία εκδρομή εκεί για να τα δούμε όλα τα προσκυνήματα και δεν είναι λίγα, είναι πολλά τα προσκυνήματα. Έχουμε εδώ το παπουτσάκι όπως είναι στη στολή του Αγίου εκεί. Από εκεί μου το χάρισε ο Παπαχρήστος, φορεμένο ήταν, για να το έχουμε εδώ ευλογία. Και όπως έχουμε και το λείψανο του Αγίου Ραφαήλ πάλι από την περιοχή της Μυτιλίνης. Και μάλιστα και η εικόνα του είναι αυτή η εικόνα, αντίγραφο, όπως προσκυνάμε εκεί τον Αρχάγγελο στην Μυτιλίνη όταν πάμε στον Μανταμάδο.
Το δεύτερο που γιορτάζει σήμερα και είναι σίγουρα πρώτο στην τάξη είναι οι μυροφόρες γυναίκες. Δέστε μωρέ, εγώ συγκινούμαι πολύ, διότι είναι αυτές οι γυναίκες που τόσο πολύ αγαπούσαν τον Χριστό, τόσο πολύ λάτρευαν τον Χριστό, που οι περισσότερες από αυτές, όπως τις μνημονεύει, ήταν πρώην πόρνες, αμαρτωλές, όπως λέμε εμείς αμαρτωλές, ο Χριστός ξέρει ποιος είναι ο αμαρτωλός και τι καρδιά έχει ο καθένας, και πήγαν και θυσιάστηκαν κοντά στον Χριστό και βρέθηκαν εκεί. Και όταν συνέλαβαν τον Χριστό, αυτό θα το τονίζουμε συχνά μέχρι να το καταλάβουμε. Οι μαθητές του, οι 12 μαθητές του, ο ένας τον προδίδει με αγκαλιά και φιλί. Όπω τι παράξενη και τι πονηρή προδοσία. Τον φίλησε και τον αγκάλιασε για να δείξει σε αυτούς που τον συνέλαβαν μέσα στη νύχτα ότι αυτός είναι, πιάστε τον. Και είχε πάρει τα 30 αργύρια. Το πούλησε και τσάμπα το στόμα. Αυτός λοιπόν είναι ο Ιούδας. Ο δεύτερος είναι ο Πέτρος, ο οποίος εκεί που συνέλαβαν τον Χριστό και πήγε να μπει μέσα κι αυτός στην αυλή του αρχιερέως, μπροστά σε μια υπηρέτρια αρνείται τον Χριστό με όρκο. Εγώ λέει δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Και ενώ πριν ορκιζόταν στον Χριστό και του λέγε «Αν όλοι σ' αφήσουν, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω, δάσκαλε». Και του λέει πριν να λέκτορα φωνήσει, πριν να λαλήσει ο κόκορας, τρεις φορές θα με έχεις αρνηθεί. Αλλά και οι άλλοι μαθητές δεν πάνε πίσω. Δεν πάνε πίσω. Και οι άλλοι μαθητές φεύγουνε, εξαφανίζονται, κρύβονται. Δεν είναι εκεί στον πόνο, στο πάθος, στο μαρτύριο, στα βασανιστήρια του Χριστού. Δεν είναι εκεί κάτω από το σταυρό. Παρά μόνο ένας είναι. Αυτός που γιορτάζει σήμερα, τυχαίνει, τι ωραία τύχη είναι αυτή, τρίτη γιορτή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Είναι αυτός, ναι, εκεί κάτω. Και παρακολουθεί και πονάει με τον Χριστό. Όλοι οι άλλοι έφυγαν και μερικές γυναίκες. Είναι αυτές που μαζί με τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο, τον Ιωσήφ από Αρημαθέας, εκεί την περιοχή, και τον Νικόδημο που ήταν βουλευτής. «Τολμήσας», λέει, «σήλθε προς Πιλάτο και ειτήσαντο το σώμα του Ιησού για να το θάψει, διότι την άλλη μέρα, λέει, ήταν Πάσχα και δεν έπρεπε να μείνουν τα σώματα κρεμασμένα πάνω στο Γολγοθά». Αυτούς όλους τους γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία για να μας δείξει την αγάπη που είχαν οι γυναίκες και οι δύο ποιοι, κρυμμένοι μέχρι τότε μαθητές. Αυτοί όμως δείξαν την πίστη τους και οι άλλοι την ολιγοπιστία τους. Και παρόλα αυτά όμως, όταν έρχεται και ανασταίνεται ο Χριστός, πάει και εμφανίζεται στους μαθητές, χωρίς καν να τους θυμίσει ότι μ' αφήσατε μόνο μου, έι! Και εμείς καμιά φορά βασανίζεται η ψυχή μας και το μυαλό μας και οι σκέψεις μας γιατί είμαστε μόνοι μας, γιατί ανεβαίνουμε ανηφόρες μόνοι μας. Καταρχάς μόνος του δεν είναι κανένας αν δεν το θέλει. Έχουμε το Θεό, έχουμε την Παναγιά, έχουμε μυριάδες Αγίων, αλλά έχουμε και συνανθρώπους μας. Πόσο τυχεροί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται ο ένας με τον άλλο. Έχει τέτοιος. Εγώ πάντως ντρέπομαι και μόνο να πω τη λέξη ότι μπορώ να θεωρηθώ μόνος μου, διότι
Συνέχεια βλέπω καρδούλες, 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 καρδούλες να νοιάζονται, να εύχονται, να προσεύχονται. Πώς να σας το ξεπληρώσω, μωρέ. Πώς να σας το ξεπληρώσω όλη αυτή την αγάπη που μέχρι τα βαθιά μεσάνυχτα κάθε μέρα με ρωτάτε και με ξαναρωτάτε πώς είσαι, παπά. Πώς είσαι, παπά Χρήστο μας. Λέω, κοίτα να δεις. Από όλα τα μέρη να με ρωτάνε πώς είμαι. Ένα μόνο μπορώ να σας υποσχεθώ κι εγώ. Ότι συχνά πυκνά γονατίζω για όλους σας. Συχνά πυκνά γονατίζω, εύχομαι, προσεύχομαι και καμιά φορά τρέχουν και δάκρυα, όχι για μένα. Δεν θέλω να μου δώσει τίποτα ο Θεός. Μου δώσε στο κάτω-κάτω δυο παιδιά υπέροχα και δυο νύφες υπέρυπέροχες. Και ετοιμαζόμαστε και για γάμο. Και τι θα κάνει ο παπάς, δεν ξέρω. Αν μπορέσει να τον κάνει αυτόν τον γάμο. Αλλά δεν θέλω τίποτα άλλο. Θέλω, ναι, να είστε καλά όλοι. Να είναι οι ψυχές σας και οι καρδιές σας χαρούμενες. Θέλω να λάμπουν τα πρόσωπά σας. Θέλω να χαίρεται η καρδιά σας. Θέλω να χορεύει η ψυχή σας από χαρές και από ομορφιές. Και όταν έρχονται δύσκολα και δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα μόνοι σας, τότε ο χαζός ο Παπαχρίστος είναι εδώ. Είναι εδώ, μωρέ. Έμαθα να είμαι εδώ, γιατί έτσι με έμαθε η γιαγιά μου και έτσι με έμαθε ο Γεροπαΐσιος. Μου έλεγε, παιδάκι μου, αν ο παπάς νοιαστεί για το πίμνιο και πώς νοιάζεται, βρε γέρο, πώς μπορεί στο πίμνιο να μιλάει ο παπάς. Παιδάκι μου, ένα χαμόγελο, ένα χάδι και μια αγκαλιά, μια αγκαλιά. Φτάνει, βρε παιδί μου, φτάνει να κάνει στον άλλον ένα μικρό παράδεισο μες στην καρδιά του και μέσα από τη δικιά σου αγάπη να νιώσει πώς είναι η αγάπη του Θεού. Να ξέρετε κάτι, όταν αγαπάτε δεν δείχνετε τη δικιά σας αγάπη, την αγάπη του Θεού δείχνετε στο συνάνθρωπο. Εγώ έτσι τα ξέρω, έτσι τα βρήκα, έτσι τα νιώθω, έτσι τα ζω, έτσι τα απολαμβάνω. Άλλωστε, αυτήν την αγάπη που έδειξε ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, στο Χριστό, πώς του την ξεπλήρωσε ο Χριστός. Εκείνη την ώρα του έδωσε το μεγαλύτερο θησαυρό που υπήρξε στη γη ποτέ. Τι του έδωσε? Τη μάνα του. Γυρίζει ενώ είναι πάνω στο σταυρό και κάθε δευτερόλεπτο που περνάει τελειώνει το αίμα του, τελειώνει η ζωή του, αποθνίσκει. Κι ας είναι Θεός, γυρίζει στον Ιωάννη και λέει, Ιωάννη, ιδού η μήτυρ σου, να τη μάνα σου. Και στην Παναγιά γυρίζει και τι της λέει, μήτυρ μου, ιδού ο Υιός σου. Και έλαβε να φτύνει στα ίδια, την πήρε μαζί του ο Ιωάννης. Και ένα ακόμα και τελειώνω. Και ενώ είναι η μάνα του που έχει σήμερα σχέση με την γιορτή των μυροφόρων, οι Ευαγγελιστές δεν την πολύ αναφέρουν ότι είναι κάτω από το σταυρό. Και μάλιστα ένας από τους Ευαγγελιστές, δεν θυμάμαι ποιος, γεράζει σιγά σιγά
Όχι, γεράζει και σιγά, γέρασε ήδη. Λέει, είναι λέει η Μαρία η Τουκλοπά και Μαρία η Σαλόμη και η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία. Γιατί, δεν βάζει και πρώτα την Παναγία του Θεοτόκο ο Ευαγγελιστή, παρά μόνο λέει η άλλη Μαρία, για να μη σκεπάσει τη δόξα που είχαν αυτές οι γυναίκες που ήταν μαζί τους. Τόσο φίλες ήταν, τόσο αγαπημένες με την Παναγία, που άντεξαν την πίεση, αυτοί που δεν άντεξαν την πίεση και τον φόβο των Ιουδαίων και των γραμματέων και των Φαρισαίων, την άντεξαν οι γυναίκες. Να είστε καλά λοιπόν σήμερα που γιορτάζετε οι γυναίκες. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε που υπάρχετε. Για τη δικιά μου δε ζωή που είχα πάει να κλειστώ στο Άγιον Όρος και με έδιωξε ο Γεροπαΐσιος, η ύπαρξή σας είναι μεγαλείο. Είναι ο παράδεισός μου, είναι η ζωή μου. Τα χαμόγελά σας και η τρυφερότητά σας και η γλύκα σας, όπως τη βλέπω να σκορπιέται στη γη και στις παρέες και σε μένα, σας ευχαριστώ, σας αγαπώ και σας νοιάζω. Για πάντα, αυτή τη βδομάδα θα λείψω όλοι, γιατί με έχουν καλέσει σε ένα όμορφο νησί στην Κύπρο να πάω, λέει, να τους πω χαζομάρες. Θέλαμε έναν παπά για να γελάσω και λένε ποιο να καλέσουμε. Καλέσουμε τον παπά Χρήστο. Θα πάω και θα τους τα πω όλα με χαζομάρα, με τρέλα, με χαμόγελο. Και θα γυρίσω, θα φύγω αύριο το πρωί και θα γυρίσω το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή είπαμε έχουμε δεσπότη. Γι' αυτό να έρθετε, γιατί δεν ξέρω εγώ σε τι κατάσταση. Έλα.